σε συνεννόηση εδώ με τις δασκάλες του Ορφωνηπιακού Σταθμού, αποφασίσαν εκείνες πιο πολύ τι θέμα θέλανε να κάνουμε. Οπότε με την κόρη μου και με τις δύο εγγονές ξεκινήσαμε τη δουλειά, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστη και μας άρεσε το θέμα γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει. Mm-hmm. Είναι η φαντασία δική σας ή τα παιδιά διαλέξανε το σχέδιο? Πιο πολλοί δασκάλες, αλλά κάποια στιγμή οι δασκάλες μας έφεραν και τα παιδιά και μπορώ να πω ότι έβαλαν και τη δικιά τους πινελιά. Εκτός από τις δυο μικρούλες, τη Μαρία και την Εφέλη, τις εγγονές, ήρθαν και τα παιδάκια του σταθμού και βοήθησαν και εκείνα και το χάρηκαν πάρα πολύ. Το είδε ξανακάνει αυτό σε άλλο σχολείο? Εμείς το έχουμε κάνει με την Ανούλα από Κέρκυρα, Βόλο, Λάρισα, Γλυφάδα, σε πάρα πολλά, σχολεία και εδώ στη Χ. Ναι, να μιλήσει όπως λίγο και η βοηθός η Άννα. Για πες Άννα, πού πήγατε? Όπως σας είπα, έχουμε πάει στο Βόλο, στην Κέρκυρα, στοιχείο σε αρκετά σχολεία, στην Καλυβασιά, στον Κάμπο. Στη Λάρισα, στην Ερυθιανή. Στην Ερυθιανή και σε αρκετά ακόμα. Μάλιστα. Αυτό το κάνετε για χόμπι? Στα περισσότερα πληρωνόμαστε, η δουλειά μας, αλλά εδώ το κάναμε με πολύ αγάπη, νομίζω. Mm-hmm. Μας βοήθησαν και οι δασκάλες και έγινε να μιλήσει. Τι λέτε εσείς, τι καλύτερες? Εμείς έχουμε εντυπωσιαστεί βέβαια από το αποτέλεσμα της εργασίας της κυρίας Μαρία Σαρή και της κυρίας Άννα Σαρή. Είμαστε πολύ χαρούμενες για το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Προέδρου του κυρίου Καμπούρη και της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου τις κυρίες για την προσφορά τους και για το έργο τους. Και ήταν κάτι πραγματικά που αξίζει τον κόπο και το θέλαμε πάρα πολύ καιρό το σκεφτόμασταν, γιατί όντως η τύχη εξωτερική της παιδικής μας χαράς είναι άδεια και σε συνεννόηση με τις καλλιτέχνηδες εδώ έκαναν αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο. Γεμίσανε και έγινε χαρούμενο το σχολείο. Ακριβώς, το χρειαζόμαστε γιατί λόγω που τα παιδιά είναι χαρούμενα πολύ. Ακριβώς, θέλουμε να δίνει μια ευχάριστη νότα και να είναι και τα παιδιά ευχαριστημένα και χαρούμενα όταν βγαίνουν έξω και βλέπουν στην παιδική χαρά. Ακόμα και προδιαθέτει τα παιδιά που έρχονται ίσως και για πρώτη φορά να γνωρίσουν το σχολείο, βλέποντας πραγματικά μια όμορφη ζωγραφιά, πιστεύω ότι έχουν περισσότερη διάθεση. Ώστε να μπουν και το βλέπουμε και εμείς με τις... Καθημερινά, με τις μικρές. Με τις μικρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα το δείξετε και πιστεύω ότι είναι κάτι που θα μπορούσαν και άλλοι καλλιτέχνες ή γονείς να κάνουν κάτι ανάλογο σε άλλα σχολεία.